Καλησπέρα, παιδιά, Τσεκ -τεκνά, ο Κώστας, εδώ. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να ανοίξω μαζί σα παρέα ένα 24 monitor τη Philips. Μου το έστειλε η αντιπροσωπεία, να το δούμε. Είναι η πρώτη φορά που στα χέρια μου πιάνω ένα κύρτο monitor. Το συγκεκριμένο monitor έχει πάρα πολύ καλή τιμή. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 122 με 123 ευρώ στο σκρούτσι που κάνω το unboxing και κατοιμάζω το βίντεο. Είναι VA monitor, θα το δούμε. Έρχεται όμορφα πακεταρισμένο. Το δικό μου άνοιγμα ήταν το δεύτερο άνοιγμα, γιατί είναι review δείγμα το συγκεκριμένο. Μέσα είναι σε φελιζόλ τακτοποιημένα όλα, στι συσκευασίε, αρκετά ωραία, καθαρά. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο από όλο είναι η βάση. Η βάση ίσω είναι ότι πιο ωραίο έχω δει. Βέβαια, είναι πλαστικό από το πάνω μέρο. Αν θα το καταλάβετε και από τον ήχο, και από κάτω έχει μέταλλο. Έχει μια χειρόβιδα, το οποίο την κάνει την πιο εύκολη βάση να βιδωθεί και να τακτοποιηθεί. Εκτός από αυτό έχουμε δύο καλώδια σύνδεσης, ένα VGA σε VGA αρσενικό και ένα HDMI σε HDMI επίσης αρσενικό. επίσης έχουμε μέσα το τροφοδοτικό και εκτός από αυτό το οποίο έρχεται σε δύο κομμάτια, το οποίο συνδέονται μεταξύ τους, είναι το τούβλο, το μπρικ και το καλώδιο που συνδέεται στο ρεύμα. Και έχουμε και το manual, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το manual εγγύησε πιο πολύ και πώ να κατεβάσετε του driver από το store. Μέσα είναι το monitor όμορφο, προστατευμένα, αρκετά καλά. Προεξέχει βέβαια από πίσω, όπω βλέπετε, ο βραχίωνα του. Αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο να ενισχύεται γι' αυτό. Έτσι έρχεται, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Αρκετά όμορφο πάνελ, όπω βλέπετε, είναι κυρτό. Το συγκεκριμένο monitor από πίσω έχει δυστυχώ μόνο δύο τρόπου σύνδεση: ένα VGA και ένα HDMI. Και μαζί έχουμε και ένα audio out, μια audio out υποδοχή. Επίση υπάρχει και την υποδοχή του ρεύματο. Από το κάτω μέρο υπάρχει ένα joystick το οποίο στην αρχή με παραξένεψε αλλά ήταν αρκετά εύκολο. Επίση υπάρχει τρόπο σύνδεση VESA. Για να γίνει όμω αυτό, να το συνδέσουμε πάνω σε βάση. Θα πρέπει να το ξεβιδώσουμε και να το τροποποιήσουμε. Η βάση του δεν με δυσκόλεψε σχεδόν καθόλου. Απλά μπήκε, βιδώθηκε με το χέρι, δεν χρειαζόταν εργαλεία, δεν χρειαζόταν τίποτα. Μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό έγινε η σύνδεση και ήταν έτοιμο το monitor για να σταθεί αφού το ασφάλισα με προσοχή. Το monitor, αν το τοποθετήσουμε στο πλάι, θα το δείτε κιόλας, εντάξει φαίνεται ότι είναι κυρτό, είναι η πρώτη φορά που είχα εμπειρία με το συγκεκριμένο. Ήθελα να δοκιμάσω τις γωνίες θέασης σε, στον κατακόρυφο άξονα. Θα δείτε κιόλας ότι δεν έχει πάρα πολύ μεγάλους βαθμούς ε, κλίσης, Δεν μπορούμε να το περιστρέψουμε γύρω από τον εαυτό, δηλαδή δεν στρίβει κατά 90-180 μοίρες στο monitor. Απλά στον ε, κατακόρυφο άξονα θα σε ένα μικρό ευρώ θα το δείτε κιόλας, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η δουλειά όμως γίνεται. Βέβαια θα βόλυβε πάρα πολύ να κάτσει κάποιο άρμε πάνω το οποίο μπορεί να το τροποποιήσει. Η βάση του ήταν ιδιαίτερη σταθερή και στη βαρύ, δεν είχα κάποιο θέμα, δεν με δυσκόλεψε σχεδόν καθόλου. Και... Ήταν αρκετά όμορφο. Από κάτω ξαναλέω έχει ένα joystick το οποίο χρησιμοποιείται για τα μενού του. Ήταν κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Ε, τα bezel είναι μικρά, μηδαμινά σχεδόν. Καταρχά έχει πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Εδώ πέρα δυστυχώ το μόνο που πρόσεξα και το είδα μετά, επειδή η κάμερα συγχρονίστηκε με το ρυθμό. Ε, με τη συχνότητα της οθόνης. Δυστυχώ βλέπετε σαν να έχει κάποια στίγματα η οθόνη που δεν ισχύει αυτό. Έχει πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Το πάνελ καταρχάς, να σας πω, είναι VA, ε, δεν έχει HDR. Ε, 23,6 είναι η ακριβή σύνδεση, 1080 HD είναι το μόνο και η αντίθεσή του είναι 3000 προς 1. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα ξαναλέω, 4 μιλισεκόν χρόνο αντίδρασης και 75 Hz είναι στην ουσία η... ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης που σημαίνει ότι μπορεί να συγχρονιστεί πάρα πολύ καλά με κάρτες ε... της AMD. Μάρσαν πάρα πολύ τα χρώματα. Ξαναλέω βέβαια επειδή για κάποιο λόγο συγχρονίστηκε η συχνότητα βλέπετε σαν να υπάρχουν σαν λέπια στην οποία... τα οποία είναι τα πίξελ τα οποία ανανεώνουν τα χρώματα αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, έβαλα 4K βίντεο, να δω κάποια δείγματα ε, Ultra HD. Άσχετα μα δεν έχει HD οθόνη, ήθελα να δω σε πολύ καλά αρχεία, πολύ καλή συμπίεση, πώς φαίνεται. Είναι τα καλύτερα βίντεο που έχω δει για χρώματα στο YouTube, τα κατέβασα να τα έχω και ως ε, αρχεία. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Πολύ όμορφα μαύρα χρώματα, τα έντονα χρώματα από το πράσινο, το κίτρινο, το κόκκινο, το μπλε του, ήταν υπέροχα μου άρεσε πάρα πολύ για ταινίε, για να βλέπεις διάφορα βίντεο και όχι μόνο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε πάνω κάτω, παίρνετε μια ιδέα από είναι το συγκεκριμένο monitor και δεν μπορούσα να μην μείνε... κάτσω αφού είδα διάφορα βίντεο, είδα διάφορα όμορφα πράγματα. Έκατσα να δω και απευθεία κάποια βίντεο από το YouTube, κάποια δείγματα να δω και το ρυθμό μετάδοσης από το YouTube πώς είναι ήταν αρκετά εύκολα όλα. Το μενού του ήταν πάρα πολύ απλό. Νόμιζα ότι θα με δυσκόλευε πάρα πολύ η... το joystick από κάτω, αλλά τυπικά ήταν ίσως η καλύτερη εμπειρία που είχα και δεν λέω ψέματα σε αυτό, γιατί έχω διάφορες οθόνες, οθόνες με joystick, χωρίς joystick, γιατί έχω να λειτουργήσει η οθόνη με joystick. Ίσως είναι η μόνη φορά που με joystick απόλαυσα να χειρίζομαι μια οθόνη και να τη ρυθμίζω. Ήταν πάρα πολύ απλό. Ε, νομίζω ότι θα με δυσκόλευε, αλλά τελικά ήταν ίσω καλύτερη εμπειρία και το καλύτερο μενού που έχω δει μέχρι τώρα. Όλα μαζεμένα, επίσης μπορείτε να το ρυθμίσετε στα ελληνικά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Έχει διάφορα preset για να δείτε για gaming, για δικό σας να ρυθμίσετε τα χρώματα. Δεν έρχεται καλυμπραρισμένο στα τέλεια χρώματα που θέλετε, αυτό θα κάτσετε να το φτιάξετε εσείς. Μπορείτε να δείτε, να βάλετε το, κατεβάσετε από την εταιρεία το αντίστοιχο προφίλ, γιατί όλες οι οθόνες βγάζουν ένα προφίλ το οποίο το φορτώνεται μέσα από τα Windows για να έχει την καλύτερη χρωματική απόδοση ή μπορείτε να κάνετε το ρυθμίζετε να το σετάρετε εσείς. Αλλά out of the box λειτουργεί μια χαρά, είναι ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας σε όση εξειδίκευση για να το φτιάξει, να το φέρει στα μέτρα το 100%. -100. Μένα μου αρέσει να τα πειράζω όλα αυτά, μου αρέσει να μην έχει πολύ ένταση η οθόνη, αλλά Τυπικά ο καθένα το φτιάχνει όπω γουστάρει. Out of the box όπω το παίρνετε είναι πάρα πολύ όμορφα τα χρώματα. Αρκετά φωτεινό και α είναι VA panel, δεν είναι σκοτεινό. Τα μαύρα του είναι όμορφα καθαρά. Τα χρώματα του όμορφα ξεχωρίζουν. σω σα ξαναλέω είναι από τα πιο όμορφα monitor. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν έχω συνηθίσει γιατί τα δικά μου monitor είναι flat. Με παραξένεψε πάρα μα πάρα, πάρα πολύ η αντίστοιχη εμπειρία. Με ένα VA, πρέπει να το έχει ακριβώ ευθεία μπροστά σου μου ε, πήρε λίγο χρόνο να συνηθίσω, αλλά μόλι συνήθισα δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Όταν βλέπει ταινίε ή δουλεύει, ήταν μια χαρά. Εκεί που ήθελα να το δοκιμάσω και να δω αν όντω είναι άξιζε πραγματικά και θα με δυσκόλευε ήταν να δοκιμάσω σε gameplay. Έβαλα ένα παιχνίδι Dota να δοκιμάσω και τα χρώματα. Τα χρώματα, η παλέτα τη Dota είναι αρκετά κοντά σε VA από τη δική μου εμπειρία τουλάχιστον σε VA Monitor, ίσως να είναι λίγο πιο σκοτεινό, αλλά νομίζω ότι το αναδεικνύει αρκετά όμορφα το Monitor, το παιχνίδι. Σας ξαναλέω, βλέπετε εσείς από το βίντεο σαν να υπάρχουν μερικά scales, κάποια λέπια μέσα, σαν, αλλά απλά βλέπετε το ρυθμό μετάδοσης των ε, pixel και λόγω της συχνότητας από ό,τι καταλαβαίνω τους οθόνη αν δεν κάνω λάθος από κοντά δεν φαίνεται τίποτα με γυμνό μάτι. Είναι κυρίω λόγω των συχνοτήτων τη κάμερα και του ρυθμού μετάδοση ανα... τη οθόνη. Πάρα πολύ όμορφο. Το lag του έχει ακόμα πιο μικρό. 4 μιλισεκόντ απόκριση. Εγώ παίζω σε IPS panel με 5 μιλισεκόντ. Σε ένα παιχνίδι όπω είναι η Dota, γιατί θέλω να δοκιμάσω και αυτό, να δω αν όντω έχει κάποια διαφορά. Θα φανεί αυτό το 1 μιλισεκόντ κάπου. Μπορώ να πω ότι δεν φάνηκε κάπου αυτή η τεράστια διαφορά του 1 μιλισεκόντα από τα 5 μιλισεκόντα που έχουν τα IPS monitor που παίζω στα 4. Αλλά μπορώ να πω ότι μου ήταν αρκετά ξεκούραστη. Δηλαδή σε σχέση με το πώς παίζω συνήθως και με το πώς λειτουργώ στα gameplay μου, ήταν αρκετά ξεκούραστο το να λειτουργήσω, να κάνω τα spell μου, να ήταν αρκετά ωραίο. Αυτό που μου φάνηκε περίεργο και αυτό γιατί δεν έχω συνηθίσει είναι επειδή έχω συνήθως παίζω ξαναλέω σε flat monitor αυτή τη φορά έπρεπε να το δω συγκριτό. Χρειάζεται λίγο ένα μικρό χρόνο εξοικείωση, αλλά μόλι συνηθίζει το μάτι δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Προσωπικά μου άρεσε, μου φάνηκε λίγο παράξενο ξαναλέω. Παράξενο γιατί είναι θέμα συνήθεια και τίποτα παραπάνω. Αλλά ήταν ένα καλό game. Επειδή τραβούσα ταυτόχρονα βίντεο και είχα και την κάμερα μπροστά μου σχεδόν, το χασα το ματσάκι, αλλά δεν μα πειράζει αυτό. Ε, αν το συνιστώ, το συγκεκριμένο monitor, το συνιστώ και η τιμή του είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτεί με 122 ευρώ περίπου, με 122-123 αυτή τη στιγμή, παίρνει ένα πολύ καλό monitor, VA, πολύ ωραία χρώματα, πολύ καλό χρόνο μετάδοση και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όταν εννοώ. Αν το συνιστώ, εννοείται ότι και το συνιστώ, είναι πάρα πολύ οικονομικό monitor, πολύ ωραία χρώματα για να δεις μια ταινία, για να χειριστείς, να δουλέψεις προγράμματα, να παίξεις και όχι μόνο. Αξίζει, αξίζει και με το παραπάνω τα χρήματά του. Με εμένα μου άρεσε. Το μόνο που με παραξένεψε, το ξαναλέω, είναι ότι είναι κυρτό και δεν έχω ξαναδουλέψει με κυρτό monitor. Το flat είναι διαφορετικά για μένα, δηλαδή είναι θέμα συνήθεια καθαρά. Τσεκάρετε τώρα, ρίξτε το μια ματιά. Εμεί, θα ελπίζω να σα άρεσε το review, ήταν αρκετά καλό. Το μόνο που δεν μου άρεσε τόσο προσωπικά είναι ότι η κάμερα συγχρονίστηκε με το ρυθμό μετάδοση τη εικόνα τη οθόνη. Οπότε δεν μπορώ να σα δείξω 100% το εύρο χρωμάτων και όχι μόνο. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ καλό. Εμπιστευτείτε με σε αυτό. Αυτά από μένα, ελπίζω να σα άρεσε το review. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Χαιρετισμού από μένα. Γεια σα.